Με εμφανή τα σημάδια της επακούμβησης από τη φρεγάτα Λίμνος, εμφανίστηκε το τουρκικό πλοίο Kemal Reis στην Ανθιποβρυχιακή Συμμαχική Άσκηση στην Ανατολική Μεσόγειο. Το επισημένη με ανάρτησή του τόσο στο Facebook όσο και στο Twitter ο Νίκος Τριάντης αναφέροντας «Φωτογραφία από το λιμάνι Κατάνια της Σικελίας και την Ανθιποβρυχιακή Άσκηση Dynamic Manta 2021 NATO». Η φρεγάτα Kemal Reis F-247 του τουρκικού ναυτικού κάνει την πρώτη της εμφάνιση μετά από 7 μήνες με ένα μπάλωμα στο σημείο της επακούμβησης με την φρεγάτα Λίμνος F-451 του πολεμικού ναυτικού της Ελλάδας. Να υπενθυμίσουμε ότι το πλήρωμα της φρεγάτας Λίμνος έδωσε ένα γερό μάθημα στη νεότερη φρεγάτα που ναυπήγησαν οι Τούρκοι, την Kemal Reis. Μετά από προσπάθεια, όπω όλα έδειξαν, να εμποδίσουν οι Τούρκοι την ελληνική φρεγάτα να πλησιάσει το Ρουτ Ρέι με αποτέλεσμα την επακούμβηση των δύο πλοίων. Όπω ανέφεραν νεότερε πληροφορίε, η φρεγάτα Λίμνο δεν έχει σοβαρή ζημιά σε αντίθεση με την τουρκική φρεγάτα τύπου ΜΕΚΟ 200 που συνόδευε το ερευνητικό πλοίο στην ελληνική ΑΟΣ, το οποίο φαίνεται να υπέστη μεγάλε σημειέ. Τα ελληνικά πλοία παρακολουθούσαν από την πρώτη στιγμή εκ του σύνεγγυ τι τουρκικέ προκλήσει του Ρουτ Ρέι, το οποίο βγήκε το απόγευμα τη 4η 12 Αυγούστου 2020 από την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Ο όρο Παρακούμβηση έχει χρησιμοποιηθεί στα τέλη τη δεκαετία του 1990 για την περιγραφή στενών πλην ανεπιθύμητων ελληνοτουρκικών επαφών μεταξύ πλοίων. Η παρακούμβηση υποδηλώνει πρόθεση, ίσω και δολιότητα. Ενώ η επακούμβηση είναι η ποιότερη μορφή επαφή που μπορεί να έχει συμβεί και τυχαία. Το επεισόδιο δεν είχε συνέχεια, αλλά κρίθηκε στην Αθήνα ότι ο Πρωθυπουργό έπρεπε να στείλει ξεκάθαρο προειδοποιητικό μήνυμα στην Άγκυρα. Αυτό το νόημα είχε το έκτακτο διάγγελμά του, στο οποίο εμέσω αναφέρθηκε στο επεισόδιο, λέγοντα πω όταν είναι συγκεντρωμένα τόσα πολεμικά πλοία μπορεί ουσιαστικά να χαθεί ο έλεγχο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.